Να πάμε όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, αμέσως στα ελληνοτουρκικά, καθώς όπως με ενημερώνουν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, προέβη σε δηλώσεις αναφορικά με τους δύο Έλληνες που παραμένουν φυλακισμένοι στην Ανδριανούπολη, η Μανώλη Κωστίδη. Ναι, και έτσι όπως διαβάζουμε τις δηλώσεις, δεν είναι και πολύ αισιόδοξα το μήνυμα που στέλνει, μα θα λέγα πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Θα σας μεταφέρω τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο στην Αντιόχεια ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Έχει επισκεφθεί τις συνοριακές περιοχές και εκεί αναφέρεται για πολλά θέματα, ανάμεσα σε αυτά βεβαίως και για τους δύο στρατιωτικούς. Mm-hmm. Δηλώνει ο Ερντογάν. Ξέρετε, κάποιοι προσπάθησαν να με σκοτώσουν. Ήταν 9 άτομα, 8 ήταν, αλλά μάλλον εδώ έχει μπερδεύσει το κείμενο. Ήταν 9 άτομα, λέει, και τριέφυγαν. Τριέφυγαν στην Ελλάδα με ελικόπτερο. Τότε από τον κύριο Τσίπρα που του είχα μιλήσει, δηλώνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μου είχε πει ότι σε 10-15 μέρες θα το κανονίσω. Θα κανονίσω την υπόθεση. Ναι. Πέρασαν μήνες, λέει ο Ερντογάν, πέρασαν χρόνια και ακόμα θα το κανονίσει. Και τώρα ψάχνουν να προστατεύσουν αυτούς, τους 8 εννοεί, τους Τούρκους στρατιωτικούς. Και πριν από λίγες μέρες, λέει ο Ερντογάν. Ναι, ναι, ναι. Τις οποίες δηλώσεις έκανε στα σύνορα Τουρκίας Αφρίν. Συρίας, έτσι. Λοιπόν, ερχόμαστε στο θέμα για τους δύο στρατιωτικούς. Ναι. Και λέει, πριν από λίγες ημέρες, πιάσαμε δύο Έλληνες στρατιωτικούς που παραβίασαν τα σύνορα. Ξεσηκώθηκε όλη η Δύση. Μας είπαν, είστε μεγάλο κράτος, δώστε τους σε εμάς. Λυπάμαι πολύ και εμείς είμαστε κράτος δικαίου. Αυτή η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Ό,τι αποφασίσει η δικαιοσύνη, αυτό θα σταματήστε. Έχετε εσείς δικαιοσύνη και δεν έχουμε εμείς. Όλοι μαζί μας επιτίθενται. Για αυτούς τους τρομοκράτες δεν κάνατε τίποτα, δηλώνει. Για αυτούς τους τρομοκράτες δεν είπατε τίποτα στον Τσίπρα. Και τώρα όλοι μπήκατε στη σειρά. Αυτές είναι οι δηλώσεις που έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα σύνορα και βλέπουμε και τις εικόνες της Συρίας. Ναι, προκάλεσε αίσθηση η στολή παραλλαγής που επέλεξε να φορέσει. Ακριβώς. Και για να καταλήξω και πάλι στην δήλωση για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, ενώ μιλάει για τους 8 Τούρκους που διέφυγαν στην Ελλάδα, κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι δεν έκανε τίποτα παρόλο που είχε δώσει λόγο ότι σε 10-15 μέρες θα τους επιστρέψει, λέει ότι ζητήσαμε τους δύο Έλληνες, πέρασαν οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί και τους συλλάβαμε ενώ παραβίασαν τα σύνορα και λέει η όλη δύση ξεσηκώθηκε, μας είπαν ότι είστε μεγάλο κράτος, δώστε τους σε εμάς, λυπάμαι πολύ και εμείς είμαστε κράτος δικαίου και εμείς έχουμε δικαιοσύνη, ό,τι αποφασίσει η δικαιοσύνη αυτό θα γίνει και όλοι μας επιτίθεται, δεν κάνατε τίποτα για αυτούς τους τρομοκράτες. Για αυτούς τους τρομοκράτες δεν είπατε τίποτα. Άρα λοιπόν παραπέμπει στη δικαιοσύνη για τους δύο. Ναι, αλλά και θέτει το θέμα 8. Αυτό καταλαβαίνω. Το θέμα 8 ξεκάθαρα είναι. Mm-hmm, δηλαδή mm-hmm. δεν το βάζει, αλλά το βάζει. Όπως και προχτές έκανε δηλώσεις, είχε πει ότι δεν το συσχετίζω, αλλά όταν αναφέρεσαι στο θέμα των 8, το συσχετίζει και τους χαρακτηρίζει τρομοκράτες. Μην ξεχνάμε και τις διαρροές του τουρκικού τύπου όταν ήταν στο αεροπλάνο προσφάτως. Ακριβώς.